Κώστα, βρισκόμαστε στο Στρατόνι, ένα από τα πολύ όμορφα και γραφικά χωριά της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, όπου τα τελευταία χρόνια μάθαμε ότι υπάρχει και μία αποικία υπόκαμπου στην παραλιακή ζώνη εδώ. Πράγματι το Στρατόνι, όπως λέμε και εμείς, το μαγευτικό Στρατόνι, είναι το μέρος στο οποίο έχει επιλέξει μια αποικία υπόκαμπων να ζει εδώ. Εμείς τους εντοπίσαμε για πρώτη φορά πριν 15 χρόνια περίπου από ένα τυχαίο γεγονός. Έκτοτε τους παρακολουθούμε συστηματικά και μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι σε όλη αυτή τη μεγάλη χρονική περίοδο μένουν στο ίδιο μέρος, έχουν τις ίδιες συνήθειες και είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ιδιαίτερα σπάνιο τόσο για την ελληνική πραγματικότητα αλλά και για τη διεθνή πραγματικότητα από τις έρευνες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Αυτό το λες γιατί είναι μεγάλος ο πληθυσμός? Ο πληθυσμός δυστυχώς δεν είναι μεγάλος, αλλά και ακόμη και αυτός ο οποίος τουλάχιστον με τις μετρήσεις που έχουμε κάνει εμείς είναι μερικές δεκάδες άτομα, είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή σκεφτείτε ότι με απόλυτη βεβαιότητα μπορούμε να κάνουμε κατάδυση 365 μέρες τον χρόνο όποτε θέλουμε και είναι σίγουρο ότι θα συναντήσουμε υπόκαμπους. Ίσως όχι πολλούς, αλλά θα συναντήσουμε. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Κανείς δηλαδή δεν μπορεί με απόλυτη βεβαιότητα να εγγυηθεί ότι θα κάνω κατάδυση στο τάδε σημείο και θα συναντήσω υπόκαμπο. Άρα είναι πολύ σπάνιο γιατί ο πληθυσμός των υποκάμπων τόσο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως βρίσκεται σε μια μεγάλη πίεση. Είναι ένα είδος το οποίο είναι απειλούμενο προς εξαφάνιση και το ότι υπάρχει μια τέτοια αποικία η οποία συστηματικά ζει σε μια συγκεκριμένη περιοχή για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι διευκολύνει την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αποικίας σε αυτό το σημείο? Από την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά, ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποια άλλα. Το πρώτο είναι η αλατότητα του νερού, η οποία είναι ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με την κλασική αλατότητα που υπάρχει σε άλλες θαλάσσιες ζώνες, γιατί στην περιοχή εδώ πέρα πέφτουν αρκετά γλυκά νερά, οπότε μειώνεται η αλατότητα, κάτι το οποίο με τα στοιχεία που έχουμε είναι αρεστό από τους υπόκαμπους. Το δεύτερο είναι ότι η περιοχή εδώ πέρα έχει μια, θα λέγαμε έτσι, αυξημένη παραγωγή στην τροφή αυτά που επιλέγει ο υπόκαμπος. Υπάρχει μια υπερτροφία σε μικρά καρκινοειδή, μικρά καβουράκια δηλαδή, που είναι τα αγαπημένα σνακ των υπόκαμπων. Και το τρίτο είναι ότι η περιοχή εδώ πέρα, επειδή δεν έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη τουριστικά, έχει μικρή όχληση, κάτι το οποίο το θέλουν οι υπόκαμποι γιατί είναι αρκετά ντροπαλά ζωάκια και δεν θέλουν να βρίσκονται σε σημεία που υπάρχει πολύ μεγάλη παρουσία ανθρώπινης δραστηριότητας. Τι άλλο έχει να παρουσιάσει ο βυθός του Στρατονίου της περιοχής εδώ, Κώστα? Τώρα μου μίλησες για τα καβουράκια, κάτι που επίσης δεν το ήξερα εγώ ότι είναι τόσο μεγάλος ο πληθυσμός και σε αυτά. Γενικά η περιοχή έχει μια διαφορετική βιοπικιλότητα σε σχέση με άλλες περιοχές. Βέβαια εδώ πέρα το παράλιο Στρατόνι
Δεν αναμένεται να έχει και τόσο εντυπωσιακά πράγματα, γιατί η ζώνη εδώ πέρα ο Πυθμένας έχει τέτοια διαμόρφωση που δεν θα μπορούσε να σηκώσει και άλλους οργανισμούς. Αλλά αν πάμε λίγο πιο μέσα, όπως είναι κάποιοι ύφαλοι που υπάρχουν στην Προστόνητσα, δηλαδή πριν βγούμε στις Ελευθερίδες, κάποιοι ύφαλοι, έχουμε εντοπίσει βιοπικιλότητα, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα μπορούσα να σας πω και λεπτομέρειες, αλλά επειδή ενδεχομένως αυτά να τα ακούσουν και οι αγαπητοί μας οι φίλοι οι ψαράδες, καλύτερα να μην ξέρουν και πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πολύ εντυπωσιακά, τα οποία δεν τα βρίσκουμε πουθενά άλλου στη Χαλκιδική, γιατί η Χαλκιδική την έχουμε καταδυθεί σχεδόν σε όλα τα σημεία που υπάρχουν. Είναι πολύ εντυπωσιακή η ζωή. Είμαστε δηλαδή σε ένα βιότοπο που συναντάς οργανισμούς που είναι από απίθανο έως αδύνατο να συναντήσεις αλλού. Συν το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και κάποιοι ανθρωπογενείς στόχοι, κάποια ναυάγια από τον Πρώτο και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία από μόνα τους παρουσιάζονται αρκετά ελκυστικά σε κάποιους δείτες. Εντάξει, δυστυχώς τα βάθη τους είναι σημαντικά μεγάλα, οπότε απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό το οποίο έχει μεγάλη καταδυτική εμπειρία. Μαθαίνω ότι θέλετε να κάνετε καταρχήν καταδυτικό πάρκο εδώ στην περιοχή. Θα ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο θέλετε να γίνει και ποιο θα ήταν το όφελος για τους υπόκαμπους. Καταρχάς, τα έργα τα οποία έχουμε σε εξέλιξη είναι τρία. Δεν είναι μόνο το καταδυτικό πάρκο. Ας ξεκινήσουμε το καταδυτικό πάρκο. Το καταδυτικό πάρκο είναι ένα διπλό καταδυτικό πάρκο, με την έννοια ότι περιλαμβάνει δύο σημεία. Το πρώτο σημείο που περιλαμβάνει είναι η ζώνη στην οποία βρίσκεται η αποικία των υπόκαμπων, τα οποία με το που θα χωροθετηθεί εκεί πέρα το καταδυτικό πάρκο, αυτόματα θα γίνει και μία ζώνη προστασίας για να προστατεύσουμε την αποικία των υποκάμπων. Άρα ο στόχος ο πρώτος είναι το καταδυτικό πάρκο για να προστατεύσουμε τους υπόκαμπους και να μπορεί κάποιος ελεγχόμενα να μπορεί να τους επισκεφτεί και να τους δει από κοντά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, το οποίο είναι ένα δεύτερο σημείο στο καταδυτικό πάρκο, είναι ένα ύφαλο στην Προστόνητσα, το οποίο ναι μεν δεν έχει υπόκαμπους εκεί, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο καταδυτικό ενδιαφέρον και ίσως θα μπορέσουμε για πρώτη φορά στην περιοχή να δημιουργήσουμε μία σημαντική επισκεψιμότητα από δίτες τουρίστες, οι οποίοι θα καταδυθούν σε ένα μέρος διαφορετικό από αυτά που έχουν καταδυθεί. Αυτά λοιπόν τα δύο σημεία είναι το πρώτο έργο, αυτό που λέμε χωροθέτηση καταδυτικών πάρκων. Το δεύτερο έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξεχωριστό, λόγω της φυσιογνωμίας της περιοχής, όπως ξέρετε εδώ πέρα είναι πολύ έντονη η μεταλλευτική δραστηριότητα από τα αρχαία χρόνια, θα δημιουργήσουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ένα τεχνητό ύφαλο, ο οποίος θα έχει εκθέματα τα οποία θα παραπέμπουν σε μεταλλευτική δραστηριότητα, δηλαδή διάφορα βαγονέτα, αποστοές, μηχανήματα. Οπότε θα γίνει ένα θεματικό υποβρύχιο πάρκο και θα μπορεί κάποιος να καταδυθεί και αυτόματα να μπει στην ιστορία της μεταλλευτικής δραστηριότητας της περιοχής. Και αυτό θα είναι κάτι ξεχωριστό. Νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει πουθενά άλλου κάτι αντίστοιχο. Είναι η μοναδική περιοχή που μπορεί να γίνει. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη σε κάποια ελάχιστα σημεία και αυτό από μόνο του μπορεί επίσης να προσελκύσει μια πολύ σημαντική μερίδα δυτών. Και το τρίτο κομμάτι, ας το πούμε έτσι, που σκεφτόμαστε για το μέλλον, είναι να
αναδείξουμε και τα ναυάγια τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Υπάρχουν πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στην ευρύτερη περιοχή από τον Πρώτο και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία το μόνο περιοριστικό, ας πούμε, ο περιοριστικός παράγοντας που έχουμε είναι ότι είναι αρκετά βαθιά, άρα απευθυνόμαστε σε ένα πολύ περιορισμένο κοινό. Αλλά σίγουρα αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό branding, γιατί αυτοί οι οποίοι θα έρθουν εδώ πέρα είναι ιδιαίτερα παθιασμένοι για αυτά τα πράγματα και θα μπορέσουν να αναδείξουν και αυτά που θα δουν εδώ, αλλά και την ευρύτερη περιοχή στην παγκόσμια αγορά. Βέβαια, ακούγονται πολύ όμορφα όλα αυτά. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Πώς θα ξεκινήσει αυτό, από πού θα χρηματοδοτηθεί? Είναι ένα μεγαλοπίβολο σχέδιο αυτό το οποίο μου περιγράφεις τόση ώρα. Το έργο αυτό. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, ουσιαστικά συγχρηματοδοτείται από δύο φορείς. Ο ένας φορέας είναι το Ινστιτούτο, το ίδιο το Ινστιτούτο με τα μέλη του και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν αντίστοιχες εμπειρίες, τεχνογνωσίες σε διάφορους τομείς, που θα αναλάβουν να κάνουν ένα σημαντικό μέρος των μελετών και των εργασιών χωρίς κόστος, άρα κατά κάποιο τρόπο χρηματοδοτούμε ένα μέρος του έργου, και κάποια κόστη τα οποία είναι ανελαστικά στην παρούσα φάση και δεν μπορούμε να τα καλύψουμε εμείς, θα τα καλύψει η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Θα ήθελα λίγο να μου πεις και τι ακριβώς κάνετε εσείς σαν Ινστιτούτο. Βάσει του καταστατικού σας, τι ακριβώς, ποια είναι η λειτουργία σας, ποιος είναι ο ρόλος? Ο κυρίαρχος ρόλος του Ινστιτούτου είναι η μελέτη και η παρακολούθηση του πληθυσμού των υπόκαμπων κατά βάση στην περιοχή εδώ που βρισκόμαστε, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, αν βρεθούν και άλλα σημεία τα οποία παρουσιάζουν τέτοιο ενδιαφέρον. Βέβαια, επειδή τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και τα μέλη που πλαισιώνουν όλη την ομάδα του Ινστιτούτου, είναι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν τεχνογνωσία σε διάφορους κλάδους, δηλαδή έχουμε θαλάσσιους βιολόγους, έχουμε μηχανικούς, έχουμε ανθρώπους του τουρισμού, έχουμε σχεδόν όλες τις ειδικότητες που μπορούν να απαιτηθούν μέσα εσωτερικά στην ομάδα μας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και πάρα πολλές από τις μελέτες που απαιτεί ο νόμος για να γίνει μια αδειοδότηση, όπως είπαμε πριν, για τη χωροθέτηση ενός καταδυτικού πάρκου. Τώρα που βρίσκεστε και πόσο χρόνο θα πάρει αυτό για να υλοποιηθεί, Κώστα? Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα έργο σε εξέλιξη, το οποίο είναι πριν από αυτά που σας είπα. Ετοιμάζουμε ένα σύστημα υποβρύχιας παρακολούθησης, είναι το σύστημα NUS, το οποίο θα τοποθετηθεί πάλι στη ζώνη που ζουν οι υπόκαμποι. Είναι υποβρύχιες κάμερες, οι οποίες 24 ώρες το 24ωρο θα παρακολουθούν τους υπόκαμπους. Μάλιστα, αυτό θα μπορούμε και ελεγχόμενα να το δώσουμε και στο κοινό, οπότε να υπάρχει πρόσβαση να μπορεί κάποιος από τον υπολογιστή του ή από το κινητό του να δει τις συνήθειες των υποκάμπων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο τελειώνει, δηλαδή αμέσως μετά το καλοκαίρι θα εγκατασταθεί. Και ελπίζουμε με την ολοκλήρωση αυτού του έργου να ξεκινήσει και το έργο για τα καταδυτικά πάρκα. Δηλαδή ο στόχος μας είναι μέσα στο Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε για να μπορέσουμε στο τέλος της χρονιάς ή το αργότερο στις αρχές του επόμενου έτους να έχουμε ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες και εργασίες, να καταθέσουμε τον φάκελο στο αρμόδιο Υπουργείο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και ελπίζουμε από εκεί να υπάρχει μια καλή ανταπόκριση για να μπορέσουμε στην επόμενη σεζόν, δηλαδή πριν το καλοκαίρι του 2023, να έχουμε αδειοδοτημένο και χωροθετημένο το καταδικό μας πάρκο, τόσο για τους υπόκαμπους που είναι σίγουρα το κυρίαρχό μας θέμα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή για να μπορέσουμε να δώσουμε και μία νότα ανάπτυξη στον καταδυτικό τουρισμό. Να το ευχηθούμε λοιπόν, να ολοκληρωθεί στον χρόνο που μου λες και βέβαια να, και για τον κόσμο και για μας να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη βιοποικιλότητα. Και το θαλάσσιο. Νομίζω... Γιατί όση ώρα μου περιγράφεις πράγματα που δεν τα γνωρίζω, οπότε φαντάζομαι και ο κόσμος θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να έρθει να δει, να παρακολουθήσει και να μάθει περισσότερα πράγματα. Ναι, αυτό ισχύει. Ήδη έχουμε πάρα πολλές κλήσεις από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν την περιοχή. Ακόμη δεν υπάρχει κάποια οργανωμένη υποδομή που θα μπορούσε να υποστηρίξει μια συστηματική παρουσία προσέλευσης διτών στην περιοχή, αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες και με τον Γρηγόρη τον Τάσιο, ο οποίος είναι μέλος επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου και επειδή είναι άνθρωπος του τουρισμού, ουσιαστικά οργανώνει τη στρατηγική για το πώς θα μπορέσουμε μια περιοχή η οποία ξεκινάει από μηδενική παρουσία στον καταδυτικό τουρισμό να περάσει πολύ γρήγορα σε μια σημαντική παρουσία στον καταδυτικό τουρισμό. Πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Το μέγιστο χρειαζόμαστε 2 χρόνια για να έχουμε τα αποτελέσματα. Ενδεχομένως δηλαδή και την επόμενη χρονιά να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι σε 2 χρόνια θα μπορέσουμε να έχουμε μία πολύ σημαντική παρουσία εδώ πέρα ως καταδυτικό τουρισμό, το οποίο φυσικά θα συμπαρασύρει όλη την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Θα βελτιωθούν πολλά πράγματα από αυτά που υπάρχουν, γιατί η περιοχή εδώ πέρα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Χαλκιδικής έχει πολύ χαμηλότερη τουριστική δραστηριότητα, γιατί έχει ένα διαφορετικό ύφος. Αυτό το ύφος σιγά σιγά αλλάζει και σε συνδυασμό με όλη την αναμόρφωση του παράλληλου μετόπου του Στρατονίου, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που υπάρχει μέχρι σήμερα. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διέθεσες και για τα τόσα σημαντικά τα οποία μας είπες για την περιοχή αυτή. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Μπορείτε να δείτε και περισσότερα στοιχεία στο site, στο Ινστιτούτο, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν στοιχεία από έρευνες που έχουμε κάνει συστηματικά για πάρα πολλά έτη. Και ό,τι νεότερο υπάρχει το αναρτούμε εκεί πέρα. Και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και όλα αυτά τα έργα, τα οποία έχουμε και στοιχεία και περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.